Κοίτα να δεις που θα μάθω να κάνω και τέτοια βίντεο. Δεν είχα ιδέα που θα μπορούσα να τα κάνω, αλλά τώρα, λόγω του Dutch Daily, ξεκινάμε και αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας. Καλή μας αρχή και μέσα από τα βίντεο. Μου ζητάτε πάρα πολλές φορές να σας δείχνω μερικά tips, μερικά μυστικά ομορφιάς. Εγώ θα τα λέω δικά μου, δικά μας κολπάκια. Θα ξεκινήσω με τα πάρα πολύ απλά. Με τα κολπάκια που μου αρέσει να κάνω κάθε πρωί πριν βγω από το σπίτι. Δεν μου αρέσει να βάζω make-up, δεν μου αρέσει να βάφομαι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ έντονα, αυτό σας το έχω πει πολλές φορές. Μου αρέσει όμως να αναδεικνύω έτσι τη φυσική ομορφιά και να κρύβω τις τυχόν ατέλειες. Τώρα, εγώ που πρέπει να κοιτάω, ρε παιδιά, εσείς που ξέρετε, πρέπει να κοιτάω μάλλον εδώ, Δεν με βολεύει όμως, πρέπει να κοιτάω εδώ. Δεν σας πειράζει. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο μακιγιάζ χρειάζεστε μόνο 3 προϊόντα. Το πρώτο είναι ένα κονσίλερ. Ένα κανονικό κονσίλερ. Εγώ χρησιμοποιώ τέτοια συσκευασία, τέτοια. Ένα κονσίλεράκι, το οποίο το βάζουμε. Εδώ πρέπει να είμαι. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Λίγο βέβαια μπερδεύομαι που δεν είναι καθρέφτης. Να το βάζουμε εδώ. Το απλώνουμε καλά. Όπως βλέπετε, γενικά μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου για να απλώνω καλύτερα το προϊόν και να γίνεται ένα με την επιδερμίδα μου. Ξέχασα να σας πω, θα με συγχωρήσετε κιόλας, είναι και το πρώτο βίντεο, ότι έχω βάλει ήδη ενυδατική κρέμα. Λοιπόν, βάλαμε ήδη κονσίλερ στο ένα μάτι. Η διαφορά είναι εμφανέστατη. Λοιπόν, βάζουμε κονσίλερ και στο άλλο μάτι. Έτσι, δεν θέλει και πολύ ποσότητα. Δηλαδή, μην έχουμε αυτό το άσπρο από κάτω, πολύ έντονο. Μου αρέσει να το πηγαίνει και λίγο πάνω και στο φρυδάκι. Βάζουμε τώρα όπου αλλού έχουμε κοκκινάκι, τοπικά. Εγώ βλέπω έχω λίγο εδώ. Κάτι κινείται με το φως. Λοιπόν, βλέπετε, λίγο εδώ στη μύτη, λίγο και από εδώ. Προσωπικά δεν βλέπω κάποιο άλλο κοκκινάκι, γιατί έχω κάνει πρόσφατα και καθαρισμό. Πρέπει να κάνετε καθαρισμό, κορίτσια. Λοιπόν, έχουμε βάλει τοπικά concealer. Δεν χρειάζεται να βάλουμε make-up. Τώρα, αν εσείς πρέπει να βάλετε make-up, προτείνω να βάλετε concealer τοπικά. Δηλαδή, όπου έχετε σπυράκια, όπου έχετε κοκκινάκια, όπου έχετε σημαδάκια, τοπικά. Μετά παίρνουμε μια σκιά, ζεστή θα έλεγα, έτσι, καφετιά. Θέλω να δείξω και μάρκα. Μια ωραία έτσι γίνει σκιούλα. Εγώ πάλι το κάνω με το δάχτυλό μου. Όχι ότι δεν έχω πινελάκι, αλλά μου αρέσει να το κάνω έτσι. Την απλώνουμε καλά. Τουκ, 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 τουκ. Και το άλλο. Ματάκι. Δεν πειράζει αν πηγαίνει λίγο παντού, γιατί μετά θα χρησιμοποιήσω το πινέλο τελικά. Έτσι, έτσι, έτσι. Και έτσι και έτσι. Και παίρνουμε το πινελάκι μας. Να το. Απλό κανονικό. Και πολύ πρόχειρα έτσι το σβήνουμε. Και αγκαλιάζουμε εδώ το κόκαλο. Τουκ, 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 τουκ. Και την απλώνουμε καλά. Παιδιά, είναι και το πρώτο βίντεο, έτσι. Θα δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος. Θα μου πείτε και στα σχόλιά σας. Λοιπόν, ωραία. Γενικά, τη θέλουμε σβησμένη τη σκιά. Αν θέλετε να βάλετε και λίγο από κάτω. Πολύ λίγο. Μην γελάτε με τις γκριμάτσες που κάνω. Έτσι λίγο. Έτσι λίγο. Ωραία. Έχει πάρει λίγο μια ζωηράδα το μάτι, Και τώρα, τρίτο προϊόν. Πολύ εύκολο ήταν και πολύ γρήγορο, το αγαπημένο μας ρουζάκι. Υπάρχουν τώρα 2 εναλλακτικές. Εμένα μου αρέσει αυτό που έτσι λίγο καφετίζει, μοβίζει, κάτι κάνει. Και υπάρχει και το άλλο το λατρεμένο που είναι ξεκάθαρο ροζ. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά τα χρώματα. Αυτό γιατί καίγεται. Α, εδώ. Αυτό είναι πιο σκούρο. Α, έπρεπε να είμαι τόση ώρα πιο πίσω,
στο επόμενο βίντεο. Αυτό είναι πιο σκούρο, αυτό είναι πιο ροζ. Μ' αρέσει το λίγο πιο σκούρο. Δεν ξέρω γιατί, ενώ μ' αρέσει. Έτσι λίγο είναι αυτό το χρώμα υγείας. Και το βάζω εδώ. Ποτέ δεν ήμουν καλή στο ροζ, ομολογώ να πω. Αλλά έχω μάθει ότι λίγο γελάς και λίγο μπαίνει εδώ, λίγο έτσι, λίγο προς το πάνω και λίγο εδώ, εδώ, γιατί έχω και γωνίες. Λίγο εδώ, πάνω και από την άλλη, λίγο πάνω, ψηλά, ψηλά. Χωρίς ιδιαίτερο όμως έτσι. Χωρίς ιδιαίτερο. Ό,τι και να είναι, είναι χωρίς ιδιαίτερο. Πάει και εδώ, πάει και λίγο μητούλα και τώρα το κόλπο το ωραίο. Και έτσι σβήνεις και την καφεσκιά και την ενώνεις καλά, βλέπετε. Τώρα και από το άλλο. Ωραία. Για ένα πρωινό δεν είναι έτσι πολύ ωραίο και φρέσκο μακιγιάζ. Για να πάτε έξω μια βόλτα. Καλά, εγώ θα το κάνω και το βράδυ, άμα είναι από σινέμα. Δεν βάφω τις βλεφαρίδες μου. Με μάσκαρ, γιατί λίγο μετά βαριέμαι να τις ξεβάφω. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να βάλετε. Αλλά γιατί να τις ταλαιπωρείτε το πρωί κιόλας. Αλλά να, τις κάνετε λίγο έτσι με το χέρι, λίγο έτσι. Επίσης φοβάμαι και το ψαλίδι. Και είναι μια χαρά. Τώρα στο στόμα, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε λίγο λιποζάν. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να πάρετε λίγο από το ρούς που βάλατε. Αν βολεύει το χρώμα που έχετε επιλέξει για ρούχα. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να έχουν πάρει όλα καλά. Έρχονται κι άλλα.